Σήμερα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα στην πόλη μας. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν όλοι, εκτός από τα φωτάκια, τις εκδηλώσεις και τα χρώματα, ας ετοιμαστούμε όλοι μας με ανθρωπιά, καλοσύνη και αλληλεγγύη να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Σήμερα εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το νομικό πρόσωπο αρρωγή του Δήμου που αποτελεί τον οργανωτή όλων αυτών των εκδηλώσεων. Να ευχαριστήσω το ΙΑΚ Οικουμενίτσας και ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Να ευχαριστήσω την αστυνομία που ήρθε στην ώρα της και επέβαλε την τάξη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά. Για λίγο ησυχία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, γιατί εθελοντικά ήρθαν και βοήθησαν να ετοιμάσουμε αυτό τον όμορφο χώρο. Να ευχαριστήσω και εδώ θέλω μαζί με τα παιδιά του ΕΠΑΛ που δεν είχαν το χειροκρότημά σας και το περιμένω. Να ευχαριστήσω τη φιλαρμονική του φιλοπρόεδρου Ομίλου Παραμυθιάς. Επίσης το τμήμα μουσικής και μοντέρνου χορού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης. Οι υπέροχες χορεύτριες που είδατε προηγουμένως. Να ευχαριστήσω για την τεχνική υποστήριξη το κατάστημα Άρτε και ένα χειροκρότημα. Και βέβαια όλους τους εθελοντές. Από σήμερα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις στην πόλη μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε γιατί εγώ, παρότι έχω δυνατή φωνή, δεν βλέπω πολύ καλά εδώ που είμαι να σας πω ακριβώς τις εκδηλώσεις. Όμως μπορείτε να τις διαβάσετε και να συμμετέχετε και οι μεγάλοι, γιατί μόνο έτσι εμείς οι μεγάλοι, εκτός από τα παραμύθια που πρέπει να θυμόμαστε, μπορεί να ξεχάσουμε και κανένα μνημόνιο. Γι' αυτό λοιπόν να συμμετέχετε σε όλες τις εκδηλώσεις και βέβαια να υπενθυμίσω σε όλους ότι το Σάββατο που μας έρχεται στο Δημαρχείο της Παραμυθιάς θα μαζεύουμε τρόφιμα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου. Που ουσιαστικά δηλαδή παίρνουν τρόφιμα από το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου και ευχαριστούμε τον Εμπορικό Σύλλογο για την πρωτοβουλία του να μαζέψει τρόφιμα για το κοινωνικό πρωτοπολείο. Παιδιά, να το θυμίσετε στο παιδί σας, γιατί καμιά φορά το ξεχνάνε. Λοιπόν, αφού ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και αφού πάρετε τα ωραία μπισκότα και τη ζεστή σοκολάτα που έχει ετοιμάσει το ΙΑΚ Οικουμενίτσας, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλές γιορτές! Να είστε καλά!